Αγαπητέ αδερφέ Θοδωρή, αγαπητή αδερφή Νικολέτα, προσέρχεστε αυτοβούλιος και αβιάστος στην ιερή αυτή τελετή του γάμου. Αμήν. Αν κάποιος από όλους εσάς, τους παρευρισκόμενους, γνωρίζει κάποιο λόγο ή κάποια αιτία για την οποία οι δύο νέοι αυτοί δεν μπορούν να παντρευτούν, δεν πρέπει να παντρευτούν, ας μιλήσει τώρα η δεμή Ασιωπά. Θα παρακαλέσω τον αδερφό τον Γιώργο τον Κοροβέση να φέρει μια προσευχή στο όνομα του Χριστού μας, ο Κύριος να ευλογήσει την τελετή αυτή. Αμήν, καθίστε. Το τι ψυχή μου ψάλλει και ύμνη, τη δόξα σου, τη θαυμαστή και μέσα απ' την καρδιά μου ταπεινά σε ευχαριστώ για όλα αυτά. Και την τρίτη μέρα έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας και ήτο η μήτηρ του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθητέ αυτού εις τον γάμον. Και επειδή έλειψε ο ίνος, λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν, ίνον δεν έχουσιν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθεν έτη ώρα μου. Λέγει η μήτηρ αυτού προς τους υπηρέτας, ό,τι σας λέγει κάμετε. Ήσαν δε εκεί η δρία λήθινε εξ κείμενε κατά το έθος του καθαρισμού των Ιουδαίων, χωρούσε εκάστη 2 ή 3 μέτρα. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει προς αυτούς, αντλήσατε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινον και έφερον. Καθώς δε ο αρχιτρίκλινος εγεύθη το είδωρ εισίνων μεταβιβλημένων και δεν ήξευρε πόθεν είναι, οι υπηρέτε όμως ήξευρον οι αντλήσαντε στο είδωρ, φωνάζει τον νυμφίον ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν, πας άνθρωπος πρώτον τον καλόν ίνων βάλει και αφού πείωση πολύ τότε τον κατώτερον. Σύ εφύλαξες τον καλόν ίνων έως τώρα. Ταύτην την αρχή των θαυμάτων έκαμεν ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε τη δόξα αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητέ αυτού. Είναι σημαδιακό ότι το πρώτο θαύμα ο Κύριος το κάνει σε ένα γάμο. Δύο νεόνυμφοι, δύο μελόνυμφοι έχουν προνοήσει να καλέσουν στο γάμο τους τον Κύριο, τη μητέρα του Κυρίου και τους μαθητές του. Δεν είχαν κάποιο συμφέρον. Απλά συνήθως τους γάμους καλούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, αυτούς που θέλουμε να τιμήσουμε. Όταν πρόκειται να παντρευτώ, προσπαθώ να σκεφτώ όλους αυτούς που θέλω να τιμήσω για να τους προσκαλέσω. Και στέλνω το προσκλητήριο, γραμμένο με ωραία γράμματα, περιποιημένο. Γιατί αυτόν που προσκαλώ θέλω να έρθει στο γάμο μου.
και αισθάνομαι τιμή όταν βλέπω ότι τους προσκεκλημένους, τους οποίους απίφθηνα την πρόσκληση, ανταποκρίθηκαν και είναι παρόντες. Και εδώ οι μελώνυμφοι αυτοί, αυτό το ζευγάρι, θέλουν να καλέσουν στο γάμο τους τον Ιησού, τους μαθητές του και τη μητέρα του Κυρίου. Και αυτή είναι η αρχή της ευλογίας για την οικογένεια. Όταν το ζευγάρι αισθάνεται την ανάγκη να καλέσει στη ζωή του από την πρώτη μέρα που ξεκινάει ο έγγαμος βίος, να καλέσει τον Ιησού, αυτό είναι η αρχή της ευλογίας. Γιατί από την πρώτη μέρα ο Κύριος είναι διατεθειμένος να είναι βοηθός στην οικογένεια αυτή και να φροντίσει έτσι ώστε η οικογένεια να έχει πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Κάθονται λοιπόν στο τραπέζι, όλοι προσκεκλημένοι, όπως καθόμαστε μετά τους γάμους, μοιράζονται τα φαγητά, αλλά εκεί οι υπηρέτες δεν υπολόγισαν καλά τον ίνο, την ποσότητα του ίνου, την οποία θα έπρεπε να είχαν για να καλύψουν τις ανάγκες του τραπεζιού. Και ενώ το φαγητό υπάρχει άφθονο, ο ίνος τελείωσε. Έλειψε ο ίνος. Και το κρασί σε ένα γιορτινό τραπέζι είναι απαραίτητο. Πολύ δε περισσότερο την εποχή εκείνη. Ποιος μπορεί να αναπληρώσει το κενό αυτό? Ποιος μπορεί να αναπληρώσει την έλλειψη αυτή? Υπάρχει πρόβλημα. Για σκεφτείτε να είστε νεόνυμφοι, να έχετε καλεσμένους και ξαφνικά να βλέπετε ότι οι προμήθειες, τα φαγητά τα οποία έχετε παρκούν για τους μισούς. Πόση αμηχανία αισθάνεται το ζευγάρι, όταν βλέπει ότι το φαγητό τελείωσε και υπάρχουν άλλα τόσα τραπέζια τα οποία δεν έχουν φαγητό. Και τι να κάνεις εκείνη την ώρα? Αλλά όμως, αδερφοί, όπως είπαμε και πριν, είναι η αρχή της ευλογίας, γιατί στο γάμο είναι παρόν ο Κύριος. Και όταν στο γάμο είναι παρόν ο Κύριος, τότε κάθε έλλειψη μόνο ο Κύριος μπορεί να την καλύψει θαυματουργικά. Αυτό που ο άνθρωπος αδυνατεί να κάνει, το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το ζευγάρι την ώρα αυτή, μόνο ο Κύριος μπορεί να το σηκώσει. Και εδώ θέλω να πω ότι εάν ο Κύριος δεν ήταν καλεσμένος στο γάμο, το πρόβλημα δεν επρόκειτο να λυθεί. Είναι κομβικής σημασίας στη ζωή των νεονύμφων να είναι καλεσμένος στη ζωή τους ο Χριστός. Από αυτή τη μέρα και ο στόχος των νέων οι οποίοι παντρεύονται την ημέρα αυτή δεν είναι να εντυπωσιάσουνε τους αδελφούς, τους συγγενείς και τους φίλους, αλλά είναι με την παρουσία τους να ελκύσουν τη χάρη του Χριστού στη ζωή τους. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για μια ευλογημένη οικογένεια. Και ο ίνος λείπει από το τραπέζι και υπάρχει αμηχανία και η μητέρα του Κυρίου καταλαβαίνει και λέει στους υπηρέτες, ό,τι σας πει κάνετε, δεν ξέρω τι θα κάνει, τι θα σας πει. Δεν ξέρω τι πρόκειται να κάνει, αλλά ό,τι σας πει, να το κάνετε. Και παρήγγειλε ο Κύριος τους υπηρέτες να γεμίσουν ιδρύες με νερό και να σερβίρουν το περιεχόμενο των ιδρύων αυτών στους καλεσμένους. Η ιδρία έχει νερό, αλλά στα ποτήρια μπαίνει κρασί. Ποιος αναπλήρωσε την έλλειψη αυτή? Ο Κύριος. Ποιος μπορεί να σηκώσει τα αδιέξοδα στη ζωή του ζευγαριού? Ο Κύριος. Γιατί είναι γεγονός ότι στη ζωή έρχονται αδιέξοδα. Στην οικογενειακή ζωή υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες και κάποιες φορές είναι μη διαχειρίσιμες. Υπάρχουν αδιέξοδα στα οποία ο άντρας και η γυναίκα, το ανδρόγυνο, σηκώνουν τα χέρια ψηλά και πού στρέφονται? Κύριε, βοήθησέ μας.
Βοήθησέ μας. Αδιέξοδο, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και ο Κύριος, αδερφοί, όταν τον έχουμε στη ζωή μας και στο σπίτι μας, πάντοτε είναι βοηθός μας. Θέλουμε τον Κύριο να είναι μέσα στο σπίτι μας, όχι έξω από το σπίτι μας, όχι έξω από την πόρτα του σπιτιού, αλλά θέλουμε τον Κύριο να είναι μέσα στο σπίτι μας. Γιατί είναι ο μόνος, όταν βρεθώ με τη γυναίκα μου σε αδιέξοδο, τι να κάνει, να άρει το αδιέξοδο και να μου φανερώσει δρόμο. Ένα δρόμο θαυμαστό, και εδώ ο Κύριος αυτό κάνει. Σερβίρεται το κρασί, το δεύτερο κρασί, και λέει ο αρχιτρίκλινος στους υπηρέτες, καλά, πρώτα τον καλόνινο βάζουνε και στο τέλος βάζουνε τον κατώτερο. Εσείς τι κάνατε, βάλατε, αφήσατε για το τέλος τον κατώτερο, τον καλύτερο. Δεν ήξερε ο αρχιτρίκλινος τι είχε συμβεί, οι υπηρέτες όμως ήξεραν. Και γιατί είναι καλύτερος ο δεύτερος ίνος? Γιατί τον ευλόγησε ο Κύριος. Και γιατί τον ευλόγησε ο Κύριος? Γιατί ήταν καλεσμένος στο γάμο των ανθρώπων αυτών. Μα τόσο μεγάλη σημασία δίνει ο Κύριος στο γάμο. Και τουλάχιστον από όσο θυμάμαι τώρα, αδερφοί, μέσα από τη γραφή δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποιο άλλο κοινωνικό γεγονός στο οποίο ο Κύριος παρευρέθη ως προσκεκλημένος. Κι όμως ο Κύριος δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο γάμο. Γιατί ο γάμος είναι ένας θεσμός δοσμένος από το Θεό. Ασχέτως, εάν στις μέρες μας ο θεσμός αυτός έχει καταστρατηγηθεί και έχει ευτελιστεί. Στο όνομα της προόδου της κοινωνίας, στο όνομα της ανάπτυξης, στο όνομα της προοδευτικής σκέψης, σήμερα η οικογένεια διαλύεται. Πώς όμως ο Θεός θεσμοθέτησε το γάμο? Και τι είπε ο ίδιος ο Πατέρας Θεός για το γάμο? Όλοι δεχόμαστε, και αυτό είναι η απόλυτη αλήθεια, ότι τον άνθρωπο τον ποίησε ο Θεός εκ χώματος εκ της γης. Είναι το μόνο δημιούργημα το οποίο ο Θεός έφτιαξε με τα ίδια τα χέρια. Πήρε πυλό από τη γη, χώμα, και έφτιαξε τον άνθρωπο και ενεφύσισε στους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα. Ένα μοναδικό δημιούργημα. Είχε φτιάξει ο Κύριος όλο το περιβάλλον στο οποίο ο άνθρωπος θα μπορούσε να ζήσει μια τέλεια ζωή, και το τέλειο δημιούργημά του το τοποθέτησε σε ένα τέλειο περιβάλλον. Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης και ενεφύσισε εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Υπάρχει ο άνθρωπος. Δημιουργήθηκε ένα «ον» το οποίο έχει σκέψη, έχει λογική, έχει πνεύμα. Έχει κομμάτι δοσμένο από τον ίδιο το Θεό. Και πού βρίσκεται το πλάσμα αυτό? Τοποθετημένο μέσα σε ένα τέλειο περιβάλλον στον παράδεισο του Θεού. Και έλαβεν Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και έθεσεν αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ δια να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Και εδώ θέλω να πω ότι ο άνθρωπος εξ αρχής πλάστηκε για να εργάζεται. Τον έβαλε σε ένα τέλειο περιβάλλον όχι για να κάθεται, όχι για να αγναντεύει τα φυτά, να βλέπει τα ποτάμια, τις λίμνες, να βλέπει το βράδυ τον ξάστερο ουρανό και απλά να περνάει το χρόνο του, αλλά του έδωσε αρμοδιότητες, του έδωσε υπευθυνότητες. Τον έβαλε να εργάζεται. Είναι ίδιον του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να εργάζεται. Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγον, από παντός δέντρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει, από δε του ξύλου της γνώσης του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάγεις από αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνεις. Και μέσα στη ζωή, αδερφοί, μέσα στην κοινωνία στην οποία ζούμε, αλλά και στη χριστιανική κοινωνία, πολύ δε περισσότερο Θοδωρής και Νικολέτα, υπάρχουν πνευματικοί κανόνες. Όπως και στην κοινωνία αυτή υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν νόμοι,
και η παράβαση των νόμων οδηγεί σε συνέπειες, έτσι και στη χριστιανική ζωή, στην πνευματική ζωή, εάν θέλετε να σας ευλογήσει ο Κύριος, υπάρχουν πνευματικοί κανόνες. Και τους πνευματικούς κανόνες τους ορίζει ο Θεός. Τους ορίζει ο Λόγος του Θεού και η υπακοή στους πνευματικούς κανόνες είναι προϋπόθεση πνευματικής ευλογίας. Άρα λοιπόν στον παράδεισο που ο Κύριος έβαλε τον Αδάμ, τον έβαλε να εργάζεται, αλλά και του έδωσε να τηρεί και συγκεκριμένους κανόνες. Στη ζωή αυτή δεν είμαστε ανεξέλεγκτοι, δεν είμαστε ασίδωτοι, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά είμαστε κάτω από κανόνες τους οποίους οφείλουμε να τηρούμε, γιατί εάν θέλουμε να ευημερήσουμε, εάν θέλουμε η ζωή μας να πάει καλά, πολύ δε περισσότερο εάν θέλουμε ο Κύριος να είναι μαζί μας, να δώσουμε έμφαση στους πνευματικούς κανόνες τους οποίους παραγγέλει ο Λόγος του Θεού. Και είπε Κύριος ο Θεός, τι καλός είναι ο Κύριος αδερφοί, διέγνωσε μία ατέλεια. Διέγνωσε μία ατέλεια. Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Μα είναι σε ένα τέλειο περιβάλλον. Και σήμερα οι άνθρωποι αναζητούν τα τέλεια περιβάλλοντα. Να πάνε σε μέρη για να περάσουν ειδηλιακά. Να πάνε σε μέρη εξωτικά. Μα Αδάμ ο Κύριος έβαλε σε ένα τέλειο περιβάλλον. Διέγνωσε όμως ο Κύριος ότι ο Αδάμ είναι μόνος. Και δεν είναι απλά μια διάγνωση του Κυρίου. Ο Αδάμ νιώθει μόνος. Και τι λέει ο Κύριος? Θα του κάνω εγώ παρέα. Δεν λέει αυτό. Θέλω κάμεις αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν. Πόσο ωραίο είναι ο Κύριος να διαγνώσκει τις ανάγκες σας και να καθορίζει και τη λύση. Πόσο ωραίο είναι ο Κύριος να βλέπει και να κατανοεί και να διαγνώσκει την ανάγκη μου και να λέει ο Κύριος εδώ υπάρχει ανάγκη, θα βοηθήσω, θα φτιάξω βοηθό όμοιο με αυτόν. Έπλασε δε Κύριος ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού. Έφερε αυτά προς τον Αδάμ δια να είδει πώς να ονομάσει αυτά. Και ό,τι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ εις πανέμψυχον, τούτο είναι το όνομα αυτού. Και έδωκεν ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη και εις τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού. Εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκετο βοηθός όμοιος με αυτόν. Είναι απόλυτος κυρίαρχος τον παράδεισο. Είναι, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, το αφεντικό. Εξουσιάζει, φυλάει, εργάζεται. Έχει ελευθερία. Αλλά όμως υπάρχει έλλειψη. Όσα ζώα και να έχει ο παράδεισος, όσα φυτά ωραία να έχει, όσους καρπούς ωραίους να έχει, δεν βρίσκεται σε όλο τον παράδεισο βοηθός όμοιος με τον Αδάμ. Και αναλαμβάνει ο Κύριος. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και εκοιμήθη και έλαβε μίαν εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπο αυτής και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβε από του Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Τώρα ο Κύριος θα φτιάξει ένα βοηθό όμοιο με τον Αδάμ. Και εδώ θέλω να πω ότι η λέξη βοηθός δεν είναι υποτιμητική. Ο βοηθός δεν είναι ο υποτακτικός. Τουλάχιστον μέσα στο Λόγο του Θεού η έννοια του βοηθού δεν έχει την έννοια που έχουμε στο μυαλό μας. Το παιδί για τα θελήματα. Αλλά ο ίδιος ο Θεός είπε για εμάς ότι θα είναι βοηθός μας. Ο ίδιος ο Θεός προσδιορίσε τον εαυτό του βοηθό μας. Γιατί? Τι σημαίνει βοηθός? Αυτά που δεν μπορώ εγώ να κάνω, αδυνατό να τα κάνω, ποιος τα κάνει? Τα κάνει ο βοηθός μου. Γι' αυτό τον έχω δίπλα μου. Και τον Κύριο στη ζωή μας καταρχάς τον θέλουμε γιατί? Για να είναι βοήθεια ετοιμοτάτη σε εμάς στις θλίψεις μας.
Και ο Κύριος γιατί έδωσε στον Αδάμ τη γυναίκα, την Εύα? Για να είναι βοηθός. Αυτά που ο Αδάμ δεν μπορεί να κάνει, να τα κάνει η Εύα. Και ο Κύριος έφτιαξε γυναίκα, δεν έφτιαξε άλλον άντρα. Δεν έφτιαξε έναν άντρα ακόμα για τον Αδάμ. Έφτιαξε γυναίκα για τον Αδάμ. Τον κοίμησε, πήρε μία από τις πλευρές του, κατασκεύασε τη γυναίκα, ξύπνησε ο Αδάμ, την έφερε ο Κύριος μπροστά στον Αδάμ, του την παρουσίασε και ο Αδάμ είπε «Τούτο είναι οστούν τώρα οστούν εκ των οστέων μου και εσάρξ εκ της σαρκός μου, αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός ελήφθη». Την αναγνώρισε σαν γυναίκα του αμέσως. Δεν απόρρισε. Ποια είναι αυτή? Τι είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια μου? Την αναγνώρισε γυναίκα του. Είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Και τώρα έρχεται ο λόγος του Θεού. Δια τούτο. Και αυτή είναι εντολή προς όλα τα ζευγάρια. Κομβική εντολή. Θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουσι είστε οι δύο η σάρκα μία. Ο γάμος είναι συντριπτική αλλαγή στη ζωή του νέου. Από σήμερα η ζωή σας αλλάζει δραστικά. Δεν έχει καμία σχέση ο τρόπος ζωής που είχατε μέχρι τώρα με τον τρόπο ζωής που θα έχετε από αύριο. Αλλάζουν όλα. Από το περιβάλλον στο οποίο ζούσατε μέχρι την επικοινωνία την οποία θα έχετε στην καθημερινότητά σας, στη ζωή σας, αλλά ακόμα και στο έργο του Θεού. Είναι συντριπτική αλλαγή ο γάμος του νέου, στο νέο και στη νέα. Και οι νέοι οι οποίοι παντρεύονται, τι κάνουν? Αφήνει ο άνθρωπος, λέει, τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και προσκολάται εις τη γυναίκα αυτού. Και είναι οι δύο, η σάρκα μία. Γι' αυτό είναι μυστήριο ο γάμος. Γιατί δύο ξένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν γνωριζόντουσαν πριν από δύο χρόνια, πριν από ένα χρόνο, πριν από λίγους μήνες, ξένοι ήτανε, άγνωστοι τελείως. Κι όμως αυτοί οι δύο ξένοι τι γίνονται? Ένα. Αυτοί οι δύο ξένοι τι γίνονται? Μία σάρκα. Είναι ένα. Δεν υπάρχει βαθμό συγγενείας μεταξύ του ανδρογίνου. Γιατί ενώπιον Θεού και ανθρώπων είναι ένα. Γι' αυτό είναι μυστήριο. Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του. Κάποιες φορές αυτά είναι δύσκολα, Η γυναίκα είναι προσκολλημένη στους γονείς της, ο άντρας προσκολλημένος στους δικούς του γονείς. Αλλά ο λόγος του Θεού λέει, θα τους αφήσεις. Όχι θα τους αγνοήσεις, όχι θα τους απορρίψεις, αλλά το πρώτο πρόσωπο στη ζωή σου, το οποίο θα λαμβάνεις υπόψη σου, θα είναι ο άντρας σου και η γυναίκα σου. Το πρώτο πρόσωπο το οποίο θα ακούς, με το οποίο θα συζητά, το μοναδικό πρόσωπο με το οποίο θα συζητάς τα προβλήματά σου, θα είναι η γυναίκα σου. Και εδώ θέλω να πω ότι όταν ο λόγος του θέλει θα αφήσει ο άνδρας τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του, πόσο μάλλον για τους φίλους και τις φίλες, Ο γάμος αλλάζει και αυτό. Πλέον ο καλύτερος φίλος σου, Θοδωρή, θα είναι η Νικολέτα. Η καλύτερη φίλη σου. Και ο καλύτερος φίλος η Νικολέτα θα είναι ο Θοδωρής. Μόνο με αυτόν θα μοιράζεστε τα μυστικά σας. Με κανέναν άλλον. Εγώ έχω την κολλητή μου και τα λέμε όλα. Τελειώσαν αυτά. Εγώ έχω τον κολλητό μου και τα λέμε όλα. Τελειώσαν αυτά. Δεν θα πουθενά και ποτέ δεν θα σχολιάζεις τη γυναίκα σου, πουθενά και ποτέ δεν θα σχολιάζεις τον άντρα σου. Ό,τι παράπονο υπάρχει μεταξύ σας, θα το συζητάτε αποκλειστικά μεταξύ σας. Οι φίλοι σε δεύτερη μοίρα. Είναι το ζευγάρι τώρα, Και παρατηρούνται φαινόμενα. Δύο νέοι αγαπιόνται, παίρνουν την απόφαση να παντρευτούν.
Ο ένας νέος μένει σε μία πόλη Α, η κοπέλα μένει σε μία πόλη Β. Ο νέος έχει τη δουλειά του, είναι δρεωμένος στην πόλη την οποία μένει. Πάνω στην πρώτη αγάπη, λέει ο νέος στη νέα, «Εγώ μένω εκεί, θα με ακολουθήσεις?» «Θα σε ακολουθήσω και στην άκρη του κόσμου», του απαντάει η νέα. Ενθουσιασμένος ο νέος, ξεκινάνε τη ζωή τους, φτιάχνουν την οικογένειά τους, όλα καλά. Ξαφνικά η νέα, «Θέλω να γυρίσω στις φίλες μου. Θέλω να πάω κοντά στους γονείς μου». Ναι, αλλά αυτό δεν είναι το θέλημα του Θεού. Δεν φέρθηκε σε όρημα. Γιατί δεν ξεκαθάρισες από την αρχή τη θέση σου στο νέο ο οποίος σε αγάπησε, να του πεις ότι εγώ θέλω να είμαι κοντά στην οικογένειά μου? Αυτά στο γάμο, αδερφοί, έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Είναι δεύτερα. Πρώτος μου, πρώτη μου μέρημνα, πρώτη μου έννοια στην οικογένειά μου είναι ο άντρας μου και η γυναίκα μου. Είναι ο άνθρωπός μου. Με αυτόν θα πορευθούμε μέσα στον κόσμο αυτό, αλλά και αργότερα μέσα στο έργο του Θεού. Με αυτόν θα με ευλογήσει ο Κύριος, με αυτήν θα με ευλογήσει ο Κύριος. Εντελώς διαφορετική ζωή. Και αφού ο Κύριος είπε αυτές τις ωραίες οδηγίες στον Αδάμ και την Εύα, κάλυψε το κενό αυτό του Αδάμ, λέει ο Λόγος του Θεού ότι άρσεν και θύλη επίησε ο Κύριος αυτούς. Άρσεν και θύλη. Δεν έπλασε ούτε άρσεν και άρσεν, ούτε θύλη και θύλη. Και η οικογένεια, καθώς ανήκουμε σε ένα χριστιανικό κράτος και ονομαζόμαστε όλοι χριστιανοί, η οικογένεια με βάση το Λόγο του Θεού έχει συγκεκριμένη δομή και σύνθεση. Και αυτή η δομή είναι αποδεκτή από το Ευαγγέλιο και αυτή η δομή είναι αποδεκτή και από εμάς. Είναι ο πατέρας που είναι άντρας, είναι η μητέρα που είναι γυναίκα και είναι τα παιδιά που είναι αγόρια ή κορίτσια. Αυτή είναι η δομή της οικογένειας. Οτιδήποτε πέραν αυτού είναι εκ του πονηρού. Γιατί και ο Κύριος στο Λόγο Του απευθύνεται στους γονείς, σε πατέρα και μητέρα. Δεν απευθύνεται σε γονέα ένα και γονέα δύο, αλλά ο ίδιος ο Κύριος τιμά τη σύνθεση της οικογένειας, μία σύνθεση την οποία ο ίδιος ο Θεός δημιούργησε. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Και το σώμα του άντρα είναι φτιαγμένο για τη γυναίκα και το σώμα της γυναίκας είναι φτιαγμένο για τον άντρα. Γιατί έτσι τα έκανε ο Δημιουργός. Έτσι τα έφτιαξε ο Θεός. Και τα χρόνια, όπως είπαμε και πριν, περάσανε και με την πάροδο των ετών ευτελίζονται και οι αξίες. Και σε ένα τέτοιο, μια τέτοια ερώτηση έκαναν οι Φαρισαίοι στον Κύριο. Τον επλησίασαν για να τον πειράξουν. Και του είπανε, συγχωρείτε εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτία. Άλλη μάστιγα της εποχής μας, τα διαζύγια. Βλέπεις ανδρόγυνα παντρεμένα χρόνια και ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι δεν ταιριάζουν. Είναι 25-30 χρόνια παντρεμένοι και χωρίζουν, γιατί ασυμφωνία χαρακτήρων. Αστείο, Πλησίασαν οι Φαρισαίοι, οι οποίοι χώριζαν τις γυναίκες τους εκμεταλλευόμενοι μία διάταξη του Μωσαϊκού νόμου, την οποία ο Μωυσής τους έδωσε επειδή ήταν σκληροκάρδιοι οι Φαρισαίοι. Συγχωρείτε στον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτία. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, γιατί αυτό γίνεται στην Καινή Διαθήκη που διαβάζουμε, παραπέμπει στα λόγια του Πατέρα Θεού. Εσείς που είστε γραμματείς και Φαρισαίοι, δεν αναγνώσατε, δεν το διαβάζετε στις συναγωγές, ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς?
Δεν το διαβάσατε αυτό? Έφτιαξε έναν άντρα, μία γυναίκα. Δεν είπε ο Κύριος θέλω κάμεις τον Αδάμ βοηθούς όμοιους με αυτόν. Βοηθώ μία γυναίκα. Και είπεν ο Κύριος, υπενθυμίζοντας τα λόγια του Πατέρα Θεού, ένεκεν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν είστε οι δύο η σάρκα μία. Το δεν το διαβάσατε? Δεν είναι πλέον δύο. Είναι ένα. Και το ένα δεν χωρίζεται. Εάν χωριστεί, καταστρέφεται. Πάρει ένα αντικείμενο που είναι ενιαία μάζα, είναι ένα τεμάχιο και πες θα το χωρίσω. Θα το χωρίσεις, αλλά θα το καταστρέψεις. Δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε και σήμερα είναι σύζευξη. Ο Θεός είναι εδώ σήμερα και τελεί το μυστήριο αυτό. Αυτό το οποίο λοιπόν ο Θεός συνέζευξε, ο άνθρωπος να μην χωρίζει. Και όπου ο άνθρωπος βάζει το χέρι του στους πνευματικούς νόμους, ένα πράγμα γίνεται, καταστροφή. Γι' αυτό και σήμερα τι βλέπουμε? Βλέπουμε οικογένειες διαλυμένες. Βλέπουμε οικογένειες με παιδιά, είναι τραγικό, να πρέπει το παιδί να αποφασίσει αν σήμερα το βράδυ θα κοιμηθεί στον μπαμπά ή τη μαμά. Σε τι διαδικασία μπαίνουν τα παιδιά? Σήμερα είναι Σάββατο, θα σε πάρει ο μπαμπάς. Τη Δευτέρα το πρωί θα έρθω να σε πάρω εγώ. Πώς λειτουργεί αυτό στον ψυχισμό των παιδιών? Αλλά και στο ίδιο το ζευγάρι, τι ψυχολογικά τραύματα, ψυχικά τραύματα αφήνει μια τέτοια υπόθεση? Γιατί τα περισσότερα διαζύγια που καταλήγουν στα δικαστήρια. Και εκεί που η αγάπη ήταν θυελώδης, ξαφνικά το μίσος έγινε φλογερό. Γιατί έβαλε το χέρι του ο άνθρωπος? Βέβαια, σήμερα αυτά ακούγονται αναχρονιστικά, Σήμερα υπάρχουν άλλες μόδες, είναι το σύμφωνο συμβίωσης. Το ίδιο είναι, δεν είναι καθόλου το ίδιο. Ψάχνουν τρόπο οι άνθρωποι, τι να κάνουν, να αποφύγουν τη δέσμευση. Να μην δεσμευτούν. Και ψάχνουν παράθυρα να ζω με τη γυναίκα που θέλω, με τον άντρα που θέλω, αλλά να είμαι και ελεύθερος όποτε θέλω, να φύγω. Δεν θέλω δεσμεύσεις. Γιατί? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της ευθύνης. Και μου έλεγε ένας συνάδελφός μου, ο οποίος συζούσε με μία κοπέλα, και του έλεγα πρέπει να παντρευτείς. Αφού μένετε που μένετε μαζί, δεν είναι καλό αυτό που κάνεις, πρέπει να παντρευτείς. Μου λέει το ίδιο είναι. Δεν είναι καθόλου το ίδιο, του λέω. Γιατί αυτό εδώ είναι δέσμευση. Το γράφει συμβόλαιο. Και τα συμβόλαια δεν λύονται εύκολα. Και όταν λύνονται τα συμβόλαια υπάρχουν ρήτρες. Υπάρχουν κυρώσεις ποινικές. Αν ήταν το ίδιο θα το έκανες. Απλά επειδή φοβάσαι να δεσμευτείς, ψάχνεις να βρεις άλλα παράθυρα. Τα σύμφωνα συμβίωσης. Αλλά όμως ο Κύριος δεν μίλησε για σύμφωνο συμβίωσης, μίλησε για γάμο. Μίλησε για δέσμευση και η δέσμευση αυτή είναι ισόβια. Άπαξ και παντρευτεί ο νέος και η νέα, αυτό είναι. Λένε λοιπόν οι Φαρισαίοι προς τον Κύριο, τη δικαιολογία έτοιμη. Γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν, αφού ο Μωυσής, ο δούλος σου, αυτός μας έδωσε τη δυνατότητα? Λέγει όμως ο Κύριος, ο Μωυσής δια της σκληροκαρδίας σας συνεχώρησε σε εσάς να χωρίζεστε τας γυναίκας σας, απαρχής όμως δεν έγινε ούτω. Από την αρχή δεν έγινε έτσι. Ποιος καθιέρωσε την αρχή? Ο Πατέρας Θεός. Και ο Πατέρας Θεός δεν το έκανε έτσι. Σας λέγω δε, όστις χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνίαν και νυμφευθεί άλλη, γίνεται μοιχός. Η λέξη μοιχός έχει καταργηθεί από το ελληνικό λεξικό. Αν βγούμε έξω και ρωτήσουμε ένα τριαντάρι τι σημαίνει μοιχός, δεν ξέρει να απαντήσει. Γιατί η κοινωνία πήγε μπροστά. Προόδευσε.
όμως τη χρησιμοποιεί ο Κύριος τη λέξη αυτή. Και ποιος είναι ο μοιχός? Αυτός που χωρίζεται τη γυναίκα του και παντρεύεται μια άλλη. Για ένα λόγο, μόνο ο Κύριος επιτρέπει το χωρισμό. Διαλόγω πορνείας. Αν ο ένας εκ των δύο απατήσει τον σύντροφό του, είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο το Ευαγγέλιο δέχεται το χωρισμό, αλλά όχι το δεύτερο γάμο. Και ώστις νυμφευθεί γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Και όποιος παντρευτεί μια γυναίκα η οποία είναι χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Για σκεφτείτε πώς θα ένιωθαν οι Φαρισαίοι την ώρα που τα ακούνε αυτά, Αυτό που νιώθουν το εκφράζουν. Λένε προς αυτόν οι μαθητές αυτού, και οι μαθητές πώς νιώσανε. Οι ίδιοι μαθητές δεν είχαν ξανακούσει αυτή τη διδασκαλία. Εάν ούτως έχει υποχρέωση του ανδρός προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να παντρευτούμε. Δηλαδή, Κύριε, τι μας λες, τη γυναίκα που θα παντρευτώ? Να πούμε μια ηλικία που ισχύει σήμερα, στα 50 μου. Θα την κρατήσω μέχρι τα 80. Δεν συμφέρει. Αυτό είναι το επιχείρημα. Γιατί? Θέλει να είναι ελεύθερος. Θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θέλει να υπόκειται σε κανόνες πνευματικούς. Οι ίδιοι μαθητές, δηλαδή τη γυναίκα που έχω, μου αφαιρεί στην προοπτική από το μυαλό μου, αν κάτι δεν πάει καλά, να τη διώξω και να παντρευτώ μια άλλη. Και ο Κύριος λέει, δεν μπορούν όλοι να δεχτούν το λόγο αυτό. Και ο λόγος του Θεού δεν είναι για όλους. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι για όλους. Για ποιους είναι? Για αυτούς που τον δέχονται. Για αυτούς που δέχονται το λόγο του Θεού καθώς είναι. Σε όσους είναι δεδομένο. Διότι είναι ευνούχοι, ή την εσεκχυλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και είναι ευνούχοι ή την ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και είναι ευνούχοι ή την ευνούχισαν εαυτούς δια τη βασιλεία των ουρανών, ώστις δύναται να δεχτεί τούτο, ας το δεχτεί. Δεν εξαναγκάζει ο Κύριος ούτε τους μαθητές του, ούτε τους γραμματείς, ούτε τους φαρισαίους. Όποιος μπορεί να το δεχτεί αυτό, ας το δεχτεί. Με λίγα λόγια, το Ευαγγέλιο δεν δέχεται το διαζύγιο. Ο Κύριος απορρίπτει την προοπτική του χωρισμού. Δεν δέχεται το δεύτερο γάμο, μα τον δέχονται οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι μπορούν να δέχονται ό,τι θέλουν. Ο Κύριος το δεύτερο γάμο δεν τον δέχεται. Ένα γάμο ευλογεί ο Θεός, τον πρώτο. Και ο γάμος για να μπορέσει να προχωρήσει, γιατί ο λόγος τον οποίο τα περισσότερα ζευγάρια σήμερα χωρίζουν, ποιος είναι? Είναι ο εγωισμός. Δεν κάνει ο ένας πίσω, δεν κάνει ο άλλος πίσω. Να περάσει το δικό μου, θα περάσει το δικό μου. Και τι γίνεται? Έρχεται η σύγκρουση, και με τη σύγκρουση έρχεται η διάλυση. Αλλά όμως το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να μάθετε στον έγαμο βίο σας είναι να συμβιβάζεστε. Να συμβιβάζεστε. Να κάνετε πίσω από τα θέλω σας. Μα έχω δίκιο. Δεν πειράζει να το χάσεις. Μα πάλι το δικό της θα γίνει. Συμβαίνει αυτό, τι να κάνουμε? Μα την προηγούμενη φορά έγινε το δικό του. Να ξαναγίνει. Και όσο υποχωρούμε, τόσο φανερώνεται στην οικογένειά μας η δόξα του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και το πρώτο πράγμα στο οποίο ο Κύριος μας εργάζεται την ταπείνωση είναι η γυναίκα μας και ο άνδρας μας. Όταν ήσουν ελεύθερος ο Δωρή, έκανες ό,τι ήθελες, λογαριασμό δεν έδινες. Τώρα αλλάξαν αυτά. Το ίδιο και εσύ, Νικολέτα. Τώρα αλλάξαν αυτά όμως. Τώρα θα υπάρχει συζήτηση. Θα υπάρχει συμφωνία. Θα υπάρχει λίγο οπισθοδρόμηση.
Να κάνουμε λίγο πίσω, χαμήλωμα, ταπείνωση. Γιατί? Για να μας ευλογήσει ο Θεός. Γιατί η οικογένεια είναι ο θεσμός ο οποίος σήμερα βάλεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Και δυστυχώς, η Ευρώπη, η οποία ξεκίνησε ως μια χριστιανική κοινωνία, πλέον δεν είναι αθεϊστική, είναι αντιχριστιανική, οδεύει προς τον αντιχριστιανισμό. Οτιδήποτε είναι βασισμένο στο Ευαγγέλιο σήμερα, βάλεται με σκοπό να καταρριφθεί. Και ειδικά στην πατρίδα μας, βλέπετε πώς περνάνε νομοθεσίες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη χριστιανική παράδοση του τόπου μας. Και ο πρώτος θεσμός ο οποίος βάλεται είναι η οικογένεια. Αλλά όμως η οικογένεια είναι ευλογημένη όταν και ο άντρας και η γυναίκα δέχονται αβίαστα τους πνευματικούς κανόνες τους οποίους ο Κύριος έχει θεσπίσει. Και όπως ο Κύριος θέσπισε κανόνες στον Παράδεισο για τον Αδάμ, έτσι θέσπισε και κανόνες για το ζευγάρι, για τον άντρα και τη γυναίκα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου, «Οι γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άντρας σας ως εις τον Κύριο». Και εδώ η υποταγή δεν είναι υποτιμητικό και εξηγεί ο Λόγος του Θεού γιατί το λέει αυτό. «Διότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός είναι σωτήρ του σώματος». Δεν υπάρχει στην κοινωνία μας κανένας οργανισμός, μα κανένας, που να μην διοικείται ιεραρχικά. Να μην υπάρχει ιεραρχία. Δουλεύουμε στις εργασίες μας, στις δουλειές μας όσοι είμαστε υπάλληλοι και αποδεχόμαστε την οργανωτική δομή της εταιρείας. Έχουμε προϊστάμενο, ο οποίος χαράζει το πρόγραμμα και το πρόγραμμα αυτό το ακολουθούμε. Και μέσα στην οικογένεια υπάρχει ιεραρχία δοσμένη από το Θεό. Και ο προϊστάμενος της οικογένειας ποιος είναι ο άντρας. Αυτός αναλαμβάνει την ευθύνη της επιτυχίας και της αποτυχίας. Ό,τι συμβεί, εσύ θα είσαι υπεύθυνος, Βορή. Αυτός είναι υπεύθυνος. Εάν η οικογένεια πάει καλά, λέμε μπράβο στον άντρα. Αν δεν πάει καλά, τα φορτώνουμε στη γυναίκα. Ο άντρας είναι υπεύθυνος. Γιατί αυτό έθεσε ο Θεός. Η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα. Και η υποταγή δεν είναι έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Υπάρχουν κάποιοι άντρες παλαιάς σκοπής, συγχωρέστε με εσείς οι μεγαλύτεροι, εγώ είμαι νεότερος, οι οποίοι έχουν μάθει να βλέπουν τις παντόφλες στην καρέκλα, έχουν μάθει να ζητάνε και πριν τελειώσουν τη φράση να είναι στο χέρι τους αυτό που ζήτησαν. Δεν μιλάει για αυτή την υποταγή το Ευαγγέλιο. Θα δούμε για ποια υποταγή μιλάει. Και βέβαια η υποταγή καταρχάς στη γυναίκα φαίνεται όταν η γυναίκα σέβεται τον άντρα της. Δεν του μιλάει άσχημα, δεν τον προσβάλλει. Πολύ δε περισσότερο δεν τον προσβάλλει μπροστά στους άλλους, δεν τον εξουθενεί. Τι ξέρεις εσύ? Δεν τον εφέρνει σε δύσκολη θέση, δεν τον εφέρνει σε αμηχανία. Δεν κάνει τον άντρα της να σκέφτεται να ανοίξει το στόμα του. Μήπως ακούσει τίποτα. Γιατί αυτή όντως είναι μια ανυπότακτη γυναίκα. Και μια ανυπότακτη γυναίκα σε μια παρέα δεν δημιουργεί καλή εντύπωση. Αλλά η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα. Να μην αυθαδιάζει, να μην αυθεντεύει. Γιατί ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός. Όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας και εμείς δεν αθεντεύουμε στον Κύριο. Δεν μιλάμε άσχημα στον Κύριό μας. Δεν επιμένουμε σε απόψεις μας. Δεν τον διακόπτουμε όταν μιλάει. Αλλά σεβόμαστε γιατί αναγνωρίζουμε την ιεραρχία μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό,
ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Και θα κληθείτε να πάρετε αποφάσεις στη ζωή σας για το έργο του Θεού. Και η οδηγία στο έργο του Θεού, ευχής έργων, είναι να δίδεται κατά ομοφωνία και στους δύο. Αλλά η οδηγία πρωτίστως από το Θεό δίνεται στον άντρα. Ο ίδιος ο Κύριος τιμάει την ιεραρχία. Στον άνδρα φανερώνει ποιο είναι το θέλημά του, πώς πρέπει να πορευθεί, τι πρέπει να κάνει. Για να ευλογηθεί όχι αυτός, για να ευλογηθεί η οικογένειά του. Και στόχος όλων εμάς που έχουμε οικογένειες των ανδρών είναι να ευλογηθεί η οικογένειά μας. Να ευλογηθούν οι γυναίκες μας, τα παιδιά μας. Να μείνουν στην πίστη του Ευαγγελίου. Γιατί? Γιατί τότε αυτό θα λογιστεί σε εμάς επιτυχία. Πάμε και στους άντρες. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Τι αγάπη είναι αυτή? Τι έκανε ο Χριστός για την Εκκλησία? Πώς φανέρωσε την αγάπη του? Παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής. Ο Χριστός πέθανε επάνω στο Σταυρό για εμάς. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Οι άντρες, έτσι να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Θα βάζεις τον εαυτό σου πρώτα. Όχι στα δύσκολα να κρύβεσαι και να βάζεις τη γυναίκα μπροστά να βγάζεις το φίδι από την τρύπα. Θα κρύβεις τη γυναίκα σου πίσω σου και θα βγαίνεις εσύ μπροστά. Μα εκείνη τα καταφέρνει καλύτερα. Άστα αυτά. Εσύ θα βγεις μπροστά. Μα εκείνη έχει τρόπο. Εσύ θα βγεις μπροστά. Θα προτάξεις τον εαυτό σου και θα προστατέψεις τη γυναίκα σου. Καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν καθαρίσας με το λυτρό του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν την εις αυτόν ένδοξον Εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα ερητίδα ετή των διούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος. Ούτω χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσει τα σε αυτόν γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα. Τη γυναίκα σου θα την αγαπάς οδωρείς σαν το σώμα σου. Αυτή είναι αγάπη. Γιατί? Διότι ουδείς εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος από εμάς από εδώ που να μισεί το σώμα του, να πηγαίνει το βράδυ και να μαστιγώνεται. Όλοι τι κάνουμε για το σώμα μας? Το καλύτερο, πονάει λίγο ο λαιμός μας, τρέχουμε στο γιατρό, αισθανόμαστε έναν πόνο, το ψάχνουμε. Γιατί? Θέλουμε το σώμα μας να είναι υγιές. Για το σώμα μας τι κάνουμε? Τα πάντα. Έτσι οφείλουν οι άντρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους, όπως τα εαυτόν σώματα, γιατί τη σάρκα του, το σώμα του, ποτέ κανείς δεν μίσησε, αλλά την εκτρέφει και την περιθάλπει. Πολλές φορές στα τραπέζια κάθεται η οικογένεια, κάθεται ο πατέρας, παίρνει τα 3/4 του φαγητού και με το 1/4 να βολευτούν οι υπόλοιποι. Αυτό δεν είναι και πολύ αγάπη, ε? Βάζει πρώτο στο πιάτο του και ό,τι περισσέψει θα βάλουν και οι υπόλοιποι. Πρώτα στη γυναίκα σου. Πρώτα στα παιδιά σου. Τελευταίος εσύ. Επειδή μέλη είμαι θα του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού, δια τούτο, το επαναλαμβάνει πάλι ο λόγος του Θεού, θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουσι είστε οι δύο η σάρκα μία. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα, εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Πλην κι εσείς η καθένα, έκαστο στην εαυτού γυναίκα ούτω σας αγαπά, ως εαυτόν, η δε γυνή ασέβεται τον άντρα. Αυτή είναι η σχέση του ανδρογίνου. Και τα κρατάμε και τα δύο. Δεν θα κρατήσει το δωρή μόνο το κομμάτι της Νικολέτας, θα υποτάσσεσαι, θα θυμάσαι και το άλλο που είπαμε. Θα την αγαπάς σαν τον εαυτό σου. Και εσύ, Νικολέ, δεν θα κρατήσεις μόνο θα μ' αγαπάς, αλλά θα υποτάσσεσαι κιόλας. Για να σας χρησιμοποιήσει, γιατί ο στόχος ποιος είναι? Και με αυτό θα κλείσω. Ο στόχος μας να κάνουμε οικογένεια, ναι μεν είναι αυτό που είπε ο Κύριος, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κυριεύσατε τη γη, αλλά ποιος είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού? Να γίνετε ένα ευλογημένο παράδειγμα
στους νεότερους οι οποίοι βλέπουν σε εσάς. Να εργαστείτε για τη δόξα του Κυρίου, και επειδή η οικογένεια βάλεται, η μόνη ασπίδα και προστασία ποια είναι? Όταν η οικογένεια, το ζευγάρι, εργάζεται στο έργο του Θεού και δεν είναι αδρανή. Πολλά ζευγάρια παντρεύονται, να έχω τη γυναίκα μου, να πηγαίνω τις βόλτες μου, να είμαι ανεξάρτητος, να φύγω από το σπίτι του πατέρα μου. Λάθος κίνητρα είναι αυτά. Λάθος κίνητρα. Το κίνητρό μας πρέπει να είναι με την οικογένειά μας να υπηρετήσουμε τη βουλή του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Για να γίνουμε ωραία παραδείγματα. Για να βλέπουν σε εμάς και οι άλλοι. Και να εμπνέουμε, να εμπνέετε με τη ζωή σας, με το παράδειγμά σας. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από να υπάρχουν νέοι οι οποίοι να θέλουν να σας μοιάσουν. Να λένε θέλω να γίνω σαν τον Θοδωρή και την Νικολέτα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να εργαστούμε το έργο του Κυρίου, πρώτα για τις οικογένειές μας, αλλά και μετά για την Εκκλησία του Χριστού. Θα συνεχίσει ο αδερφός ο Δημήτρης ο Δαλιάνης, ο οποίος και θα ολοκληρώσει το μυστήριο. Έλα, αδερφέ Δημήτρη. Σι Θεδόρησε πλούσια τις ευχές τους νυμφίους στον Κύριο, να σου ευλογήσει. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, αδελφοί, για το λόγο του που ακούσαμε. Καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε τι σημαίνει πραγματικός χριστιανικός γάμος. Τον ευχαριστούμε για όλα. Τώρα είναι η ώρα να ακούσουμε τις υποσχέσεις των μελλονύμφων και με την ευκαιρία, αδελφοί αγαπητοί, όσοι είστε παντρεμένοι, για να τις ακούσετε κι εσείς λιγάκι. Να τις ανανεώσετε. Να τις σκεφτούμε και να μπορούμε να, και εμείς να ωφεληθούμε, αδελφοί αγαπητοί, αλλά βεβαίως κυρίως τα παιδιά. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Ελάτε. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αγαπητέ αδελφέ Θεόδωρε, είσαι απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος ο Θεός μας σου δίνει την αδελφή Νικολέτα, Νικολέτα για σύζυγο, όπως γράφει ο λόγος του Κυρίου, η φρόνιμος γηνή παρά Κυρίου δίδεται. Αμήν. Πιο δυνατά να σε ακούν οι αδελφοί. Υπόσχεσαι σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελίου ότι θα την αγαπάς από το δικό σου σώμα, όπως ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία και περάτω και τον εαυτό του για αυτήν. Αμήν. Αλληλούια. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς μαζί της με φρόνηση, όπως λέγει ο λόγος του Θεού, αποδίδοντας τιμή σε αυτήν ως εισκεύος ασθενέστερων και συγκληρονόμου της χάρης της ζωής. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα της αποδίδεις την οφειλωμένη εύνοια σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελίου και ότι δεν θα την πικραίνεις. Αμήν. Αναγνωρίζω ότι κατά το λόγο του Θεού δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για διαζύγιο. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτήν παρά μόνο ο θάνατος κατά την εντολή του Κυρίου, εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζεξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αμήν. Δόξα στο Θεό. Εσύ, αγαπητή αδελφή Νικολέτα, είσαι απολύτως βεβαία ότι ο Κύριος μας, ο Θεός, σου δίνει τον αδελφό Θοδωρή για σύζυγο, όπως ο Θεός έστειλε τον Κύριο Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία ως νύφη και κοσμημένη. Αμήν. Υπόσχεσαι σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελίου ότι θα τον αγαπάς και ότι θα υποτάσσεις αυτόν κατά πάντα, όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό κατά πάντα. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι δεν θα φθεντεύεις τον άνδρα σου, αλλά θα ησυχάζεις και θα σέβεσαι αυτόν, όπως είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού, ότι η κεφαλή της γυναικός είναι ο Ανήρ. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα τον αγαπάς και ότι θα σε ευπηθείς για να μην βλασφημείται ο λόγος του Θεού. Αμήν. Αναγνωρίζω ότι κατά το λόγο του Θεού δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για διαζύγιο. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από αυτόν παρά μόνο ο θάνατος, κατά την εντολή του Κυρίου, εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζεξε, άνθρωπος σας μη χωρίζει. Αμήν. Αμήν. Δόξα στο Θεό. Μετά τις υποσχέσεις σας, θα σας φορέσω τις βέρες ως ένδειξη της αιώνιας δέσμευσής σας. Λοιπόν, θα κάνουμε μια προσευχή, αγαπητοί αδελφοί.
Ευλογημένε μας Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού μας, στεκόμαστε Κύριέ μου με σεβασμό και με ευλάβεια αυτή την ευλογημένη στιγμή μπροστά σου, καθώς τα δύο αυτά παιδιά, Κύριε Θεέ μου, έχουν αποφασίσει να ενώσουν τις ζωές τους. Στη ζωή τους, Κύριέ μου, αναπόφευκτα θα έρθουν προκλήσεις, δύσκολες στιγμές. Εσύ σε παρακαλώ, Κύριε Θεέ μου, να είσαι η ρίζα της αγάπης τους. Εσύ, Κύριε Θεέ μου, πάντοτε να τα συντροφεύεις, να τα κυκλώνεις, Κύριε Θεέ μου, με τη χάρη σου. Και στο σπιτικό τους, Κύριε, άγγελοι δικοί σου να στρατοπεδεύουν γύρω από αυτό το σπίτι, Κύριε. Εσύ να τους κυκλώνεις με τη χάρη σου, με το έλεό σου, με την αγάπη σου. Θεέ μου, ξέρουμε ότι όλα είναι από σένα και όλα πηγάζουν από σένα. Να τους δίνεις δύναμη να στέκονται μπροστά σου, Κύριε Θεέ μου. Αγαπημένοι, ενωμένοι, ευλογημένοι, Κύριε Θεέ μου. Έχοντας πάντοτε τη θέληση να εργαστούν για σένα, Κύριε Θεέ μου, και να κάνουν μια όμορφη χριστιανική, ευλογημένη οικογένεια που θα γίνει φάρος στους γύρω τους, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε για όλα, Πατέρα Άγιε. Εμείς τα αφήνουμε τα παιδιά αυτά στα χέρια σου και σε ευχαριστούμε για όλα, διότι εσύ είσαι μάρτης του γάμου τους. Σε ευλογούμε και σε ευχαριστούμε για όλα. Αμήν. Και εγώ λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, ως εξουσιοδημένος λειτουργός της Ελευθερίας Αποστολικής Εκκλησίας του Πεντηκοστής, σας ανακηρύσω εις συζύγους και αυτό το οποίο ο Θεός συνέδεξε, άνθρωπος να μην χωρίζει. Αμήν. Αλληλούια. Καθίστε, αδελφοί. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να ψάλουμε, αδελφοί, αγαπητοί, τον ύμνο 543. Ύμνος 543. Ο Δημιούργε των πάντων, αγαθόν συγχωρήγε, ποιητή των πρωτοπλάστων, σε δοξάζουμε Θεέ. Συ Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές, κυρίους και γιάννα τις ψυχές μας ένωσε. Πείσε στο γάμο στην ευέλικτη χαρά και ευλόγησες κατόπιν με το θαύμα στην Κανά. Συ Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές, τους νηφίους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε. Συγκετεύουμε, Πατέρα, με το Πνεύμα σου έλθε και τους νέων ύφους τούτους Συ ευλόγησε, Θεέ. Συ Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε. Δώσε αγάπη και ειρήνη για να είναι ευτυχής και με στη ψυχή γαλήνη όσο ζουν επί γης. Συ Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε.
Δώσε έναν επίστη δούλη του Χριστός η δυνατέ και μες στη ζωή τους όλοι να τιμούν εσέ Θεέ. Σι Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές τους νηφίους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε. Να ψάλουμε και τους τελευταίους δύο στίχους ξανά, αδελφοί, από το στίχο 4. Δώσε αγάπη και ειρήνη για να είναι ευτυχής και με στη ψυχή γαλήνη όσο ζουν επί γης. Σι Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε. Δώσε έναν επίστη δούλη του Χριστός η δυνατέ και μες στη ζωή τους όλοι να τιμούν εσέ Θεέ. Σι Θεέ δώρησε πλούσια τις ευχές στους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε. Να ενώσουμε τις φωνές μας, να ευλογήσουμε τα αδέρφια μας, να τους ευχηθούμε και ευχόμεθα αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στους αριθμούς, στο σίγμα κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο. Έτσι λέει, θα ευλογείτε τους Υιούς Ισραήλ, λέγοντας προς αυτούς. Αγαπητά αδέλφια, ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπο αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπο αυτού επί σε και να σε δώσει ειρήνη. Αμήν. Δόξα στον Θεό. Τώρα, αγαπητοί φίλοι, θα ερχόσαστε από αυτόν τον διάδρομο εδώ. Θα καθίσουν εδώ οι νεόνυφοι με τις οικογένειες, θα τους χαιρετάτε και θα φεύγετε από τον άλλο διάδρομο που είναι ανοιχτός. Ο Θεός να ευλογήσει.